ότι η Αγροτική Τράπεζα έχει δώσει εκατομμύρια των εκατομμυρίων θαλασσοδάνια χωρίς να τα πάρει ποτέ πίσω και χωρίς να καταλογιστούν οι ευθύνε σε αυτούς που έδιναν τα δάνεια προκειμένου να εξυπηρετηθούν κάποιοι μέτεροι χωρίς να έχουν τις απαραίτητες εγγύησει. Η ΑΣ μια έχει ένα επενδυτικό σχέδιο, ένα σχέδιο συγκεκριμένο που θα στηρίξει τους αγρότες, που θα βοηθήσει προ την κατεύθυνση τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων τη περιοχή, ιδιαίτερα για το λάδι, που θα δώσει υπεραξία στα τοπικά προϊόντα, θα προϊόντα θα τα οποία είναι δυναμικά ακριβώ και που θα εξαντλήσει όλε τι δυνατότητε αυτή τη στιγμή που μα δίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τεκμηριωμένη πρόταση, κοστολογημένη και ήταν απεριμένα μου από την Αγροτική Τράπεζα να στηρίξει τέτοιε πρωτοβουλίε που είναι και χαμηλού ρίσκου. Δυστυχώ αποδεικνύεται ότι η Αγροτική Τράπεζα έχει αλλάξει χαρακτήρα, έχει χάσει το κοινωνικό περιεχόμενο να στέκεται δίπλα στου αγρότε, να στηρίζει την αγροτική παραγωγή, να στηρίζει πρωτοβουλίε των αγροτών. Μεταβάλλεται σιγά σιγά σε μια τράπεζα που αποσκοπεί μόνο στο κέρδο, έχει υποθηκεύσει το 70% ε, τη αγροτική περιουσία και αντί αυτή τη στιγμή να στηρίξει τους αγρότες έρχεται με έναν τρόπο, με μια συμπεριφορά απαράδεικτη να απορρίπτει χωρίς καν προσέξτε αυτό που σας λέω, να εξετάζει το φάκελο που περιέχει στοιχεία για την επένδυση και να τον απορρίπτει. Εγώ αυτό το θέμα δεν θα το αφήσω, είμαι σε επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΕΑΣ, θα καταθέσω σχετική ερώτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και θα ζητήσω άμεσα από τον Υπουργό να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία και να πιέσει την Αγροτική Τράπεζα να δώσει αυτό το δάνειο, να γίνει αυτή η επένδυση που θα είναι όχι μόνο για το καλό των αγροτών της Νεμαίας, αλλά για ολόκληρης Κορινθίας.